Καλημέρα στη Λιάνα Κανέλη, την υποψήφια βουλευτή στην Αλφα Αθηνών. Κυρία Κανέλη, καλημέρα σας. Έχω καιρό να μιλήσω μαζί σας. Καλή σας μέρα και εγώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Στο κόμμα πρώτα απ' όλα. Η συζήτηση περί αυτοδυναμίας μιας μονοκομματικής κυβέρνησης συνεργασιών σας βρίσκει πώς να τοποθετήσετε. Το θέτω αυτό, διότι λένε μερικοί ότι ενδέχεται να πούμε σε μια νέα κουλτούρα κυβερνησιμότητας από τώρα και ύστερα, διότι και εμείς, όπως και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα οδηγηθούμε στην ανάγκη συνεργασιών, καθώς έχουμε περισσότερα κόμματα από τα 2-3 εξουσίες και άλλα. Θα με συγχωρήσετε, κύριε Διαμεδόπουλε, ή αν θέλεις απλά Στέφανε, και να μου λέει, με λες και Λιάνα. Εγώ θεωρώ ότι ο σεβασμός είναι στο περιεχόμενο και όχι στους πληθυντικούς και ελληνικούς. Ευχαριστώ, Λιάνα. Επομένως, Στέφανε μου, θα με συγχωρέσεις που με πιάνουν γέλια όταν τα ακούω αυτό. Γιατί έχω 23 χρόνια βουλευτίνα και ευτυχώς δεν έχω χάσει το κεφάλι μου. Δηλαδή δεν έχει πάει το κεφάλι μου, ξέρω εγώ, στα πόδια μου. Γιατί έχω ζήσει κυβέρνηση, ξύπνησα ένα πρωί, είμαι πρώτη φορά αριστερά και είδα τους Ανέλ να παρηγυρίζουν ως πρώτη φορά αριστερά. ΣΥΡΙΖΑ και Ανέλ μαζί. Έχω ζήσει κυβέρνηση, όπως και όλοι μας, Πασόκ, Νουδού, Λάος. Έχω ζήσει κυβέρνηση με τη Δημάρ μέσα. Έχω ζήσει Παπαδήμο με όλα τα κόμματα. Έχω δει ψηφοφορίες όπου οι αριστεροί λέγανε του ΣΥΡΙΖΑ δεν πειράζει, δεν είναι κακό πράγμα να ψηφίσει και η Χρυσή Αυγή αυτό. Δεν είχαμε απλή αναλογική όταν γινόντουσαν αυτά. Με θυμάμαι πριν από 10 χρόνια, πάνω στην κρίση τη μεγάλη, να λέω αργά ή γρήγορα θα έρθει η συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και υπήρχαν συνάδελφοί μας, δημοσιογράφοι, που με ειρωνεύονταν στον αέρα. Οι υπερβολές της Κανέλη, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Τι είναι αυτά που λέτε. Και το είδα να γίνεται και δεν είχαμε απλή αναλογική. Και τώρα ξαφνικά τους πήρε ο πόνος για αλλαγή κουλτούρας και σύνθεσης εξαιτίας της απλής αναλογικής. Δηλαδή αυτό, ξέρω εγώ, το εκατοστό τρολ του διαδικτύου δεν θα μπορούσε να το συζητήσει στα σοβαρά. Τι νόημα έχει άρα λοιπόν από την ώρα που η είναι... Η συνεργασία δεν είναι θέμα απλής ή όχι ενισχυμένης αναλογικής, αλλά μια σταθερή πολιτική την οποία θα μπορούσε το ΚΚΕ να τη δει κάτω από άλλες συνθήκες, όχι τόσο υποκριτικές ούτε όσο περιγράφεται. Ούτε κατά διάνοια. Αντιθέτως, θεωρώ ότι η συζήτηση περί συνεργασιών δικαιώνει 300% το ΚΚΕ, ακόμα και αναβιώνοντας το παλιό του σύνθημα, αν θυμάστε, 5 κόμματα, 2 πολιτικές. Είναι η υλοποίηση αυτού του πράγματος αυτή τη στιγμή. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς και όλοι οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι που δεν διαφωνούν στο ΝΑΤΟ, 1. Δεν διαφωνούν στον ΟΣΑ, 2. Δεν διαφωνούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 3. Δεν διαφωνούν που έχουμε τη Frontex στα σύνορα. Δεν διαφωνούν επί της ουσίας με τις πρέσπες. Δεν διαφωνούν με την οικονομική πολιτική. Δεν διαφωνούν με τη σωτηρία των τραπεζών. Δεν διαφωνούν στο να παρηγυρίζουν για την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων και να συζητάμε έτσι. Δεν ιδρώνει το αυτί τους ακόμα και σε επίπεδο εξασφαλισμένης σχεδόν εργοδοτικής συνδικαλιστικής παρουσίας στη ΓΕΣΕΕ, η οποία επί 17 χρόνια, όπου έχουν χάσει οι εργαζόμενοι αυγά, πασχάλια, το παρόν, το παρελθόν τους και το μέλλον τους, δεν ιδρώνει το αυτί της. Και δεν μπορεί να αντισταθεί σε τίποτα. Έχουμε καταργημένες τις συλλογικές συμβάσεις, είμαστε από τις χώρες με τη λιγότερη συνδικαλιστική κάλυψη, έχουμε ξεφτυλίσει την έννοια εργασία με όλες τις τις μορφές, έχουμε πληθωρισμό, ενεργειακή ασφάλεια, 1002. Δεν βλέπω δηλαδή κανέναν αυτή τη στιγμή να διαφωνεί που η χώρα είναι στο χρηματιστήριο ενέργειας. Μας έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, το υλοποιούν αυτοί. Δεν βλέπω κανέναν όταν μιλάμε για το δυστύχημα, την τραγωδία στα Τέμπη. Την τραγωδία στα Τέμπη να κάθεται να συζητάει πότε και επί ποιον καταντήσανε τα τρένα έτσι και πότε αποφασίστηκε ότι είναι νορμάλ να δουλεύεις επί 9 μέρες συνεχόμενες χωρίς ρεπό 10 και να παίρνεις τη 10η μέρα ένα ρεπό από τις 9 το πρωί μέχρι 9 το βράδυ, 12 ώρα.
Ναι, οπότε και αν δεν πας αυτά... δηλαδή από κακώς εννοούμενο σταθμάρχη, θα πας από κουρασμένο σταθμάρχη. Λιάννα, παρόλα αυτά όμως χρειάζονται συνεργασίες έστω και επιμέρους θέματα. Λοιπόν, για παράδειγμα, σε κάποια κατεύθυνση με το ΣΥΡΙΖΑ έχετε κοινές γραμμές ό,τι αφορά τα συνδικαλιστικά θέματα. Είπες προηγουμένως ότι έχουμε μείνει πίσω, είμαστε η χώρα με τις λιγότερες επιδόσεις και κάλυψη. Δεν έχουμε καμία. Διότι ναι. Τμήμα άρα... των εγκλημάτων που έχουν συμβεί στο συνδικαλισμό. Ένα νομοσχέδιο που θα μπορούσε να φέρει μια οποιαδήποτε κυβέρνηση συνεργασίας για το συνδικαλισμό που είναι σε θετική κατεύθυνση, θα το ψηφίζατε ούτως ή άλλως. Άξιο να δεις, τα νομοσχέδια ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ψηφίζονται επί της αρχής και επί των άρθρων. Λοιπόν, το όχι του ΚΚΕ εισπράτεται σχεδόν συνολικά σε ποσοστό 99% επί της αρχής. Γιατί η αρχή είναι στραβή. Διορθώνει και διορθώνει πάντοτε υπέρ οποιασδήποτε τάξη εκτός από την εργατική. Όποτε έχουμε βρει άρθρα τα οποία ανακουφίζουν έστω και ένα μικρό τμήμα των εργαζομένων και της εργατικής τάξης, θα έχουμε ψηφίσει. Οι αστικοί σας αντίπαλοι όμως σας κατηγορούν ότι έτσι, πώς θα πάμε σε συνεργασία. Έτσι μένετε απομονωμένοι και ασφαλείς. Και περιορισμένη σε ένα ποσοστό που κινείται γύρω στο 5%. Δεν θα μπορέσει. Ναι, είναι ορθόδοξο το ΚΚΕ, αλλά όμως δεν μπορεί να ξεφύγει. Τι πάνε πει ορθόδοξο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ορθόδοξο θα πει στις βασικές του αρχές, παραμένει σταθερό, αυτό το αναγνωρίζουν. Όχι, η σταθερότητα δεν είναι ορθοδοξία. Η σταθερότητα είναι συνέπεια. Συνέπεια. Η ορθοδοξία, άμα πάρει τη μορφή, ας πούμε, για παράδειγμα, του Πατριαρχείου, της δικιάς μας Εκκλησίας, της Εκκλησίας της Οχρίδας και της Εκκλησίας της Ουκρανίας, και βάλεις και λίγο απομονία μέσα και 5-6 διασπάσεις άλλου επίπεδου, θα δεις ότι η ορθοδοξία είναι μια έννοια βαθιά παρεξηγημένη όταν την παίρνει κάποιος και την εφαρμόζει στην πολιτική. Δεν θα μπορούσε το ΚΚΕ να κάνει κινήσεις οι οποίες θα το δόγμα το που στην περίμετρο θα μπορούσε να του δώσει την ευκαιρία να απευθυνθεί σε περισσότερο κόσμο από ό,τι απευθύνεται σε περισσότερο κόσμο και μην είσαι σίγουρος ότι θα μείνει στο 5% αυτή τη στιγμή. Ναι, καλά, δεν μένω. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι η έκπληξη των εκλογών. Δεν υπάρχει περίπτωση όταν, αν ζητηθεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα όχι, να όχι, δώσει όχι, υποστήριξη. Και ειδικά με αυτήν την άθλια λέξη κυβέρνηση ανοχής, το οποίο είναι ένα αστικό τερτύπι και που πάει να παρουσιαστεί. Από πότε η ανοχή είναι πρόοδος, Στέφανε? Αναφέρεστε στη δηλαδή θέση όταν του ανέχεσαι κύριου Τσίπρα, ένα κακό αφεντικό, περί κυβέρνησης όταν ανέχεσαι ένα κακό γάμο, όταν ανέχεσαι την κακή συμπεριφορά κάποιου άλλου, όταν ανέχεσαι μια κακή παιδεία, όταν ανέχεσαι κάτι. Αυτό γιατί είναι πρόοδος η ανοχή? Γιατί είναι. Όταν ανέχεσαι να κλείνουν οι τράπεζες. Όταν ανέχεσαι να συμβαίνει αυτό. Όταν ανέχεσαι να σου παίρνουν το σπίτι. Δηλαδή, από πού και ως πού η ανοχή είναι πρόοδος? Ανοχή σε τι? Ανοχή στο να σου πάρουν από τα νησιά τα άρματα να τα στείλουν στην Ουκρανία? Τι ανοχή θα δείξεις? Ναι. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα πολύ μεγάλων διαστάσεων για τις οποίες το Κομμουνιστικό Κόμμα εκφράσει τις διαφωνίες του και αφορά τον αποκλεισμό κομμάτων στις συνθήκες που επικρατούν σήμερα και μιλάμε για το κόμμα Κασιδιάρη και τον αποκλεισμό του, διότι ο φερόμενος αρχηγός ή αρχηγός έχει καταδικαστεί πρωτόδικα βέβαια. Πώς τοποθετήσετε, κύριε Κανέλη, σε αυτό το θέμα? Λιάννα, πώς τοποθετήσετε? Είναι σκληρό θέμα. Κοίτα, το ΚΚΕ είναι αρνητικό στον αποκλεισμό, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Απολύτως με την έννοια και του τρόπου και της μεθόδου. Αλλά εάν το ψάξει κάποιος λίγο βαθύτερα, θα δει ότι υπάρχουν τρία ζητήματα σε αυτό. Το ένα είναι βαθιά πολιτικό. Εδώ διαφωνούμε σχεδόν με όλα τα κόμματα. Δεν θα σου πω με όλα, αλλά πάντως σχεδόν με όλα τα κόμματα, ότι ο φασισμός, ο ναζισμός δεν είναι ζήτημα τερτυπιών ή μεθοδεύσεων ή νομοθεσίας. Είναι ζήτημα πολιτικής στάσης ζωής. Και διδάσκεται από το σπίτι και από το νηπιαγωγείο. Γιατί πρόκειται για εγκληματική ιδεολογία. Εγκληματική ιδεολογία. Είναι εγκληματική πολιτική, πώς θα σου δώσω να καταλάβεις. Και δεν παλεύεται παρά καθημερινά, δεν χάνεται επειδή το θέλεις να χαθεί, αναβιώνει ανά πάσα στιγμή, έχω κουραστεί πια, κοντεύει ο κόσμος να γίνει ειδικός φιδολόγος για το αυγό του φιδιού και το αυγό του φιδιού, κοντεύουν να γίνουν πιο πολλά τα αυγά του φιδιού από τα αυγά του Πάσχα. Λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση είναι πολιτικό το επίπεδο. Το ένα. Το δεύτερο είναι ένα νομικό επίπεδο, αν θέλεις, στο οποίο εδώ ανοίγουν πολλά ζητήματα.
Σου θυμίζω ότι και στο ποινικό κώδικα και κάθε φορά που έχουμε κάνει κουβέντες, το κόμμα είχε ένσταση πολύ μεγάλη και στο περιβόητο άρθρο που αφορά στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης. Γιατί και σε αυτό το τομέα εγκληματική οργάνωση βαφτίζεται οτιδήποτε θέλει κανένας, και σε αυτό θυμίζει λίγο εκείνη το ανατοϊκό λεξιλόγιο παλάπρευες απώλειες. Λοιπόν, έχουμε κολλήσει το εγκληματική οργάνωση παντού. Εν προκειμένου στην Χρυσή Αυγή έχουμε το όντι εγκληματική οργάνωση. Με μανδύα κόμματος, το όντι το έχουμε. Ήτανε μέσα στη Βουλή 7 χρόνια. Από την ώρα λοιπόν που το ξέραμε και το είχαμε και το ζούσαμε μέσα στη Βουλή και βλέπαμε και μέσα στη Βουλή και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούσε, που μου το παίζουν αντισυστημική, συγγνώμη που το λέω, αλλά κάποιος πρέπει να είναι τουλάχιστον μωρός, για να μην μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, πολιτικά, για να θεωρεί ότι μπορεί να είναι αντισυστημικό ένα κόμμα το οποίο στη θητεία του κάνει 120 ερωτήσεις υπέρ των εφοπλιστών. Υπέρ των εφοπλιστών. Τώρα, αν οι εφοπλιστές είναι εκτός συστήματος, τότε εγώ είμαι ο πειρατής της Καραϊβικής. Για να τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση, τι θα έπρεπε να κάνει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, η κυβέρνηση και αυτή και οι προηγούμενοι, ακριβώς 50-50 είναι και χρονικά οι ευθύνες τους. Ακριβώς 50-50. 50-50 το μοιράζονται δηλαδή. Πώς να σου το πω. Με όρους καζίνου και με όρους μαθηματικών μοιράζονται την ευθύνη. Δεν μπορεί να έχει κρατήσει 8 χρόνια η δίκη. Δεν γίνεται, το καταλαβαίνετε, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να έχει κάνει 5,5 χρόνια να βγει η πρωτόδικη απόφαση. Με άλοθη, απίστευτης εξοργιστικής... Εννοείς ότι αν είχε πάει στο εφετείο και όχι, είχε όχι, τελειώσει όχι, η διαδικασία... Όχι, εξοργιστικής και απίστευτης μεθόδευσης... Θα είχε τελειώσει το θέμα. Όχι, ο λόγος για τον οποίο καθυστερούσε, φαντάζεσαι ποιος είναι. Όταν υπήρχε αίθουσα. Με δουλεύεις. Και ήταν σε προκάτσα σεισμόπληκτο να πηγαίνει η δίκη μία φορά στον Κορυδαλό να κατεβαίνουμε και μία φορά στην Αθήνα και μία φορά στον Κορυδαλό και μία φορά στην Αθήνα και να έχουν διπλές φρουρές για να το κάνουν να αλλάξει με τους πυρήνες της φωτιάς. Μα εκτός από αδυναμία, ποια σκόπιμα το θα μπορούσε να κινήσει. Α, σύμφερε πάρα πολύ στο σύστημα να υπάρχει ένας ήμι μπαμπούλας αλλά ήμι δεξαμενή ψήφων. Να χειριστούν τους ανθρώπους όπως ξέρω υπάρχουν. Για να είναι αποτελεσματικό αυτό. Άλλο η αστοχία και η αδυναμία των κυβερνήσεων και της δικαιοσύνης να λειτουργήσει. Παρακαλώ. Ναι. Εάν είχε τελειώσει η δίκη και σε δεύτερο βαθμό, δεν χρειαζόταν καμία εξτρά νομοθεσία. Με την κείμενη νομοθεσία δεν θα μπορούσα να καταλάβω. Ενίσχυσε ότι κάποιος συντηρεί μια τέτοια κατάσταση για να σέρνεται. Έχει τεράστια πολιτική σκοπιμότητα. Τα μαύρα σκυλιά του φασισμού μπαίνουν. Τι να κερδίσουν. Ένας μπαμπούλας ακροδεξιός μαζευτείτε στο Μαντρί της δεξιάς ή του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ. Χειραγώγηση των μαζών. Εκβιασμό σε μάζες. Εκμετάλλευση. Προώθηση θεωριών. Λιάννα, στο Κομμουνιστικό Κόμμα σας ανησυχεί η απαγόρευση, μήπως αργότερα, ναι, η απαγόρευση κομμάτων εννοώ, με τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα και με την νομοθεσία. Αυτό το φοβάστε ότι μπορεί κάποια στιγμή να εφαρμοστεί και η ιδιώς... το τρίμα. Το ΚΚΕ δεν φοβήθηκε να είναι 23 χρόνια στην παρανομία. Το ΚΚΕ δεν φοβήθηκε να τους παλέψει άοπλο. Χωρίς όπλα. Το ΚΚΕ δεν τους φοβήθηκε όταν ήταν αλυσοδεμένο και οι Ναζί ήταν στην Ελλάδα και κυριαρχούσανε. Και είχε γεμίσει δοσύλλογους κουκουλοφόρους που εκτελούσαν στην Κεσαριανή και ανθρώπους οι οποίοι στην Κοκκινιά φοράγαν την κουκούλα και δείχναν τους άλλους. Μαλιά, να έχουν περάσει 70 χρόνια από τότε. Και λοιπόν, οι ιδέες είναι αθάνατες. Οι πίστες είναι αθάνατες. Οι άνθρωποι είναι θνητοί. Τώρα, κάτω από αυτές τις συνθήκες, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η Γιάννα. Είναι συνέπεια στις ιδέες. Μισό λεπτάκι. Αν το ΚΚΕ κρεμόταν από πρόσωπα. Θυμόμαστε εκείνες τις τραγικές στιγμές της περίοδου της επταετίας που λειτουργήσε η Χρυσή Αυγή μέσα στο κοινοβούλιο και τις παραστάσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Και τι πας στην επταετία και δεν πας τώρα. Ξεχνάς δηλαδή τι έγινε όταν μέσα στη Βουλή. Ξεχνάς. Ξεχνάς τις κουβέντες μέσα στη Βουλή. Όχι, δεν ξεχνώ και το τραπέζι συζήτησης στο κανάλι, ας πούμε. Πώς είναι δυνατόν τέτοιοι άνθρωποι να έχουν φίλους που τους υποστηρίζουν. Μα δηλαδή... τι τώρα καλέ. Εδώ έχει ο Ολυμπιονίκη γυναίκα που έλεγε καλά τις έκανα όταν με βάρες αυτός. Με δουλεύεις. Συζητάμε. Εδώ έχει αδερφό που τράβηξε πιστόλι σε παρέα. Στρατιωτικό. Εδώ για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μετά το χτύπημα,
Δεν μπήκαν σπίτι μου και πήραν μόνο τα τηλέφωνα και τους υπολογιστές μου και τελικά το τηλέφωνό μου το βρήκα μέσω ΑΔΑΕ και μέσω των πάντων στα χέρια στρατιωτικού στην Κύπρο. Με δουλεύεις. Εδώ έχει παιδάκια σφαγμένα σε γωνίες χαρακωμένα. Έχει μετανάστες που χάθηκαν σκοτωμένοι και δολοφονημένοι και δεν ήρθαν ποτέ στην επιφάνεια. Εδώ προχθές μόλις στη Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά είχατε μια ομαδούλα η οποία πήγε να γδάρει και να τεινάξει τα πράγματα στον αέρα. Στα σοβαρά, πεθαίνει έτσι ο φασισμός επειδή μπήκε ή βγήκε στη Βουλή, στα ίσα. Δεν ξέρετε τη δήλωση και του Κασιδιάρη και στα περιοδικά και των προπατόρων τους, των ηττημένων που έλεγε και μας αποκαλούσε εμάς μπολσεβίκους τρομοκράτες, ότι ο καλύτερος τρόπος να ανατρέψεις τα πράγματα είναι από τα μέσα με τακτική δουρίου ύπου χρησιμοποιώντας την νομιμότητα. Που υπερηφανεύονταν ότι μπορούν ακόμα και να οπλοφορούν ως βουλευτές. Τα ξεχάσατε αυτά τα πράγματα. Πιστεύετε ότι θα πεθάνει ο φασισμός και υπάρχει Έλληνας ο οποίος αναποθέτει τις ελπίδες του σε κατάδικο. Που έχει φάει 13,5 χρόνια φυλακή σε κατάδικο. Και είναι σε προνομιακή θέση σε σχέση με άλλους καταδίκους και μου μιλάτε για σύστημα. Και ότι είναι τάχα μου δύνατη συστημική, ώστε κατάφερε να κάνει εκπομπές στην αρχή τηλεοπτικές και μετά ραδιοφωνικές μέσα από τη φυλακή. Να πάρα τα πείτε αυτά σε μανούλες που είναι τα παιδάκια τους μέσα για μικροπράγματα και δεν μπορούν να τα δούνε. Δεν μπορούν να τα δούνε οι μανάδες τους και οι πατεράδες τους. Καταλαβαίνω ότι, Λιάνα, περιγράφεις λειτουργία ενός παρακρατικών μηχανισμών οι οποίοι συντηρούν μια κατάσταση για τον μεγάλο μπαμπούλα. Μα τι άλλο είναι. Μα τι άλλο είναι. Μα τι άλλο είναι απαραίτητα χρήσιμο. Και όταν μπαίνει στη Βουλή, σε κάποιες κρίσιμες ψηφοφορίες, μια χαρά τους έπεσαν οι ψήφοι. Δεν είπε κανένας όχι. Ελάχιστους ανθρώπους είδα εγώ, ανθρώπους βουλευτές, πέραν του κόμματός μου. Μη βγαίναμε απ' έξω όταν μιλάγανε αυτοί. Τι θα καθίσουμε να ακούσουμε. Μάλιστα. Το λαγό. Λιάνα Κανέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Κρατήστε μόνο στο κεφάλι σας ότι η χώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση που να μην ανήκει καν στον εαυτό της. Και αυτό είναι με την απόφαση των πολλών. Και οι πολλοί πρέπει να το πάρουν απόφαση πριν οργιστούν, να καταλάβουν εναντίον τίνος οργίζονται. Δεν μπορεί να οργίζονται εναντίον του διπλανού τους εργαζόμενου καθημαγμένου. Πρέπει να οργιστούν εναντίον αυτών που τον έφεραν σε μια θέση, να μην μπορεί να αποφασίσει για την τύχη του, γιατί ανήκει σε τάχα μου δήθεν μεγαλύτερους σχηματισμούς. Γιατί η πρόοδος που έχει γίνει στη χώρα είναι να μην έχεις μόνο μία σούδα, αλλά να έχεις και μία σούδα του βορρά. Και η δεύτερη πρόοδος που έγινε στη χώρα είναι να μην έχεις μία συμφωνία των Πρεσπών, αλλά να ετοιμάζεσαι για συμφωνία Πρεσπών του Αιγαίου. Σας ευχαριστώ, κύριε Κανέλη. Για να καλή σας. Καλή σας.